μπορώ να είμαι αντικειμενικός με τη Λίνα, είναι φίλη μου. Θα είμαι εγώ. Αλλά ευτυχώς δεν χρειάζεται γιατί... Δεν χρειάζεται, ναι. Αυτό που θυμάμαι, γιατί θυμάσαι πριν που σου είπα ότι δεν θυμάμαι τις προηγούμενες οντισιόν για κάποιον διαγωνιζομένο, αλλά τη θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι ότι πάλι μου άρεσαν τα γυρίσματά της και της είχε κάνει καλό comment σε αυτό. Και πάλι είναι σε αυτή την κατεύθυνση η επιλογή του κομματιού που κάνει. Ξέρεις τι είναι το πιο δύσκολο που κάνει, οι δρόμοι και οι κλίμακες που επιλέγει να τραγουδήσει η Λίνα, πρέπει να τους έχεις ακούσματα. Ναι, εννοείται. Δεν φτάνει η φωνή σου δηλαδή, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Πρέπει να ακούς παραδοσιακά, ρεμπέτικα, να τα έχεις λιώσει αυτά. Ναι, φαίνεται. Και η επιλογή είναι σε αυτήν την κατεύθυνση και η φωνή της. Ήταν και σε μια μπάντα πολύ καλά παίζανε, στη Σανφάν Γκατέ. Και ήταν και στη Σουμάν Μπαλδί μετά. Α, ναι. Σταγούσε. Ναι, ναι. Έχω πάρει χαμπάρι. Με πιο κρασί. Άκου τώρα, ναι. Κατέβασμα. Υπάρχουν φωνές σε αυτό το στυλ που είναι πιο μεσοχαμηλές, αλλά η φωνή της είναι μεσοψηλή. Και μ' αρέσει που έχει ένα ωραίο μέταλλο μόλις πάει στην ψηλή της περιοχή. Έτσι είναι, έχει ένα γλυκό ήχο. Πολύ ωραία. Να πω κάτι άσχετο. Για πες. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι ντυμένη κάτασπρα και minimal και τέτοια, γιατί συνήθως δεν ξέρω, μ' άρεσε πάρα πολύ στη Λίνα. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Άσχετο. Δεύτερον. Δεν έχω παρατηρήσει. Λες καμιά φορά για τα ρούχα σε αυτό. Δεύτερον. Λέω, αλλά δεν την είχα παρατηρήσει. Θα πω και εγώ τη βλακεία μου και μετά λες εσύ τα τεχνικά. Για να μαθαίνουμε όλοι μας. Νομίζω δεν πέρασε η Λίνα. Δεν πέρασε. Όχι. Εγώ δηλαδή δεν βλέπω. Βλέπω αυτό που βλέπουμε τώρα. Αρχή και τέλος, τέλος. Αν είδα καλά. Και ξέρεις τι. Ενώ έχει η έκταση το κομμάτι, ήθελα να. Επειδή τα χαμηλά της μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Νομίζω έπρεπε να τα χρησιμοποιήσει. Δηλαδή να διαλέξει ένα κομμάτι που να έχει ένα πιο χαμηλό κουπλέ και μετά να κάνει έκρηξη. Συμφωνώ. Αυτό δεν το λέω γιατί ήταν κακή ερμηνευτικά. Μπας και ξέρεις. Ήταν πιο powerful. Κοίτα, συμφωνώ σε αυτό. Γενικά η φωνή της έχει πιο εύκολα τα. Είναι πιο πρίμα, έχει πιο εύκολα τα ψηλά. Αλλά αν θέλω να πούμε ότι ένα κομμάτι έχει καλύτερο balance στο ηχόχρωμά του, σίγουρα θα έπρεπε να επιλέξει κάποια σημεία να τα τραγουδήσει λίγο πιο. Όχι άλλο κομμάτι, αλλά ενδεχομένως ή λίγο τόνος πιο χαμηλά, ώστε τα μεσαία της να μπουν λίγο πιο στρογγυλά και πιο γεμάτα. Είτε εντάξει, θα μπορούσε να επιλέξει κάποιο κομμάτι με πιο πολλά χαμηλά, ώστε να έχει πιο ολοκληρωμένο ηχόχρωμα και να κάνει μεγαλύτερο κοντράστ καθώς ανεβαίνει στα ψηλά. Δηλαδή να ακούει ο κρατής ένα. Ναι, απ' την άλλη, ξέρεις, το διάλεξε για άλλους λόγους. Γιατί ερμηνευτικά είναι πάρα πολύ δυνατή, σε συγκινεί, ξέρεις και αυτά. Οπότε να τους πούμε εμείς να διαλέξει άλλο κομμάτι μόνο και μόνο για να κάνει τα χαμηλά πιο χαμηλά και τα ψηλά πιο ψηλά, για να έχει την έκρηξη. Νιώθω και ηλίθιος, ξέρω, να προτείνω κάτι τέτοιο. Αλλά. Να σου πω, εγώ θα το προτιμούσα πάντως. Α, θα το προτιμούσα. Ναι. Να χάσει εκφραστικότητα και να. Θα προτιμούσε οι τραγουδιστές να χάνουν εκφραστικότητα. Όχι, 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 να χάσει εκφραστικότητα. Να μην την επηρεάσει την εκφραστικότητα, αλλά τεχνικά να μπορεί. Εγώ θεωρώ ότι θα της έδινε την εκφραστικότητα αυτό. Γιατί τα ψηλά θα παρέμεναν ψηλά. Θα έχει τους λιγμούς που έκανε. Ναι. Αλλά θα ήθελα με το που πάμε στη χαμηλή νότα, λίγο να γεμίζει ο ήχος της. Για να έχει και το πιο πολύ ενδιαφέρον και ο ακροατής, δηλαδή. Δεν την πρόλαβα να τη το πεις για να περάσει. Δεν την πρόλαβα. Τη το λέω τώρα. Δεν πειράζει, φόβο. Δεν έχει αναγκή. Λέω, όχι, είναι πολύ καλή. Τώρα λέμε λεπτομέρειες τεχνικές που έτσι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος γενικά πιο πολύ και τους τραγουδιστές τι να ακούσουν, τι να περιμένουν, να μπορούν να αξιολογήσουν. Αλλά φυσικά πάντα και το καλλιτεχνικό, είπαμε με το τεχνικό, έρχονται σε κόντρα, δεν συνάδουν πάντα ούτε πάνε παράλληλα. Απλά κοιτάμε όσο μπορούμε, επειδή η φωνή μας είναι το εργαλείο με το οποίο δουλεύουμε, να μπορούμε να κρατάμε την υγεία στη φωνή μας και να εξελισσόμαστε και να ανακαλύπτουμε και άλλα πράγματα του εαυτού μας, του χαρακτήρα μας και της φωνής μας. Γι' αυτό το λέμε για τη Λίνα, δεν το λέμε γιατί η Λίνα δεν είναι καλή. Πώς θα μπορούσε να το εξελίξει αυτό το πράγμα κι άλλο. Θεωρώ ότι αν άνοιγε αρκετά τα χαμηλά της, τα μεσαία της θα γινόντουσαν πιο γεμάτα. Οπότε ακόμα και τα κομμάτια που θα είχαν μεσαιοψηλή έκταση, θα είχαν πιο γεμάτα μεσαία. Okay. Αυτό, χωρίς να χάσει εκπαιδευτικό. Περίεργη, ρωτάω, δεν συμφωνεί. Συμφωνεί. Όχι. Δεν
πειράζει. Συγχαρητήρια για την αισθητική του ρεπερτόριο. Λοιπόν, όχι, πολύ καλά. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στη Λίνα, γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι, εντάξει, αλλά από εκεί πέρα πάντα εκτός παιχνιδιού κάνουμε ό,τι κάνουμε και μένει στον κόσμο. Οπότε τη ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνει. Καλή επιτυχία. Και θα τη δω και σε άλλα βιντεάκια εκτός X Factor. Δεν τη χάνεις. Θα την ψάξω. Αρχικά, εντάξει, είναι τόσο ανεβασμένα στο YouTube. Mm. Από το συνηγιά μας έχει πάει πολλές εκπομπές, έχει τραγουδίσει πολύ ωραία. Θα σου βάλουμε. Θα μου βάλεις, γιατί μου ξεφύγει, δεν την έχω δει. Ναι, εγώ παιδιά αυτή, εγώ δεν πολύ. Δεν μπορώ να παρακολουθώ. Λοιπόν, οπότε καλή επιτυχία, Λίνα. Και ελπίζουμε να δεις το βιντεάκι μας και περιμένουμε τα comments σου και τα comments σου και στον Πέτρο. Γκέστη με εγώ, παιδιά. Bye. Φιλιά. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρίσκετε πολύ χρήσιμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε. Είναι πολύ δύσκολη η λέξη. Subscribe. Θα το γράψουμε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα subscribe, ρε παιδιά, στο κανάλι, μην το ξεχάσετε. Και ένα notification bell, πώς λέγεται. Ναι, αυτό το καμπανάκι. Notification bell, έτσι το λέγω. Ωραία. Και κάντε το share και με τους φίλους σας, για να μοιραστείτε αυτή την γνώση που σας προσφέρω μέσα από τα βιντεάκια μου. Πολύ ωραία, δεν το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλούμε. Φιλιά πολλά!